ήταν η μέτρη των διαρρήξεων, ανοίγοντας το λεπτό ακόμη και βαριά θωρακισμένες πόρτες. Ήταν επιλεκτική, χτυπώντας συστηματικά στην περιοχή του Μασταμπά Ηρακλείου. Στην απέναντι πολυκατοικία σε δύο διαμερίσματα, το καλοκαίρι όμως, όχι τώρα. Ήταν και μεθοδικοί, επιλέγοντας να χτυπήσουν αργίες και ιδίως γύρω από το 15 Αύγουστο, γνωρίζοντας ότι οι ιδιοκτήτες των σπιτιών έλειπαν για διακοπές. Όμως δεν ήταν αλάθητοι και έπεσαν στα δίχτυα της ασφάλειας Ηρακλείου, η οποία του συνδέει πλέον με 34 διαρρήξεις και 6 απόπειρες, μέλεια που ξεπερνά τις 300.000 ευρώ. Ήταν διακοπές και οι δύο οικογένειες. Και ξαφνίσαν 3, μετά από μένα άλλα 2. Το γεγονός ότι επέλεγαν να χτυπήσουν αργίες και ιδίως γύρω από το 15 Αύγουστο, όπως έκαναν τα 3 τελευταία χρόνια, αλλά και ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο έσπαγαν τις κλειδαριές, πρόδωσε τους 2 Γεωργιανούς, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν ως δράστες για σωρία κλοπών. Ακούσατε τι πήρανε από τους ανθρώπους? Νομίζω χρυσαφικά και ρευστό. Οι χρυσοδάκτυλοι Γεωργιανοί είχαν εξελιχθεί σε φόβο και τρόμο για την περιοχή, όπως περιγράφουν γείτονες και θύματα της πείρας στο φακό της Κρήτη TV. Σε γειτονιά του Μασταμπά δεν υπάρχει πολυκατοικία που να μην βρέθηκε στο στόχαστρο της πείρας είτε άλλων διαρρηκτών. Κόψανε με το ίδιο σύστημα που κόψανε και εμένα. Μπήκαν, η γυναίκα έλειπε στη Χερσόνησο και δεν αφήσανε τίποτα όρθιο. Η περιπέτεια της κυρίας Αδριανής, που ξύπνησε και βρήκε άδειο το φτωχικό της σπίτι, είναι απόλυτα χαρακτηριστική. Πέρασαν από εδώ και μπήκαν, κόψανε το άλλο, το παράθυρο εκεί που βλέπετε. Το πρωί που σηκώθηκα, όλο το δωμάτιο που κοιμόμουν ήταν άνω κάτω. Νιώθα ανασφαλής, να μην σας πω για αρκετούς μήνες. Στο διάστημα της πανδημίας, ο περιορισμός μετακινήσεων μπλόκαρε τις ληστρικές επιδρομές που παρατηρούνται συχνά, με σπήρες που έρχονται στο νησί και γίνονται καπνός πριν γίνει αντιληπτή η δράση τους. Η μείωση των κλοπών και διαρρήξεων στο διάστημα αυτό άγγιξε το 30%, με 20 έως 25 κρούσματα να καταγράφονται κάθε εβδομάδα. Με την απελευθέρωση των μετακινήσεων όμως, η μικροεγκληματικότητα επανέρχεται ακάθεκτη. Μόνο στην περιοχή του Ηρακλείου αναφέρονται σε εβδομαδιαία βάση περισσότερες από 40 κλοπές και διαρρήξεις. Ήρθες πίσω από την πόρτα, τα πάντα. Φοβάστε? Αμέ, αλίμονο. Όλοι φοβόμαστε. Δεν κλειδώνουμε τις πόρτες, έχουμε κλειδαρίες ασφαλείας. Ξέρουμε και καράτε. Στη λία των Γεωργιανών που δεν έχουν συλληφθεί λόγω παρέλευσης του αυτοφόρου, συγκαταλέγονται κοσμήματα χρυσές λίρες αξίας 265.000 ευρώ, 82.000 ευρώ σε μετρητά, ηλεκτρονικές συσκευές και προσωπικά αντικείμενα, από τα οποία δεν βρέθηκε απολύτως τίποτα στην κατοχή τους. Με συναγερμό. Μόνο. Από το να κλειδώνουμε εξώπορτες, μπαλκονόπορτες, δεν ξέρω τίποτε περισσότερο. Τι μπορεί να πάρει κανείς? Να πάρει όπλο? Όχι, βέβαια.